Κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε τις ευχές σας για τη σιτία, για τη σημερινή της γιορτή. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η πόλη μας, σήμερα γιορτάζει ο Δήμος μας, σήμερα γιορτάζουμε όλοι. Με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής ήθελα να ευχηθώ καταρχάς σε όλες τις Κατερίνες χρόνια πολλά, να ζουν ευτυχισμένες με τις οικογένειές τους και να ευχηθώ επίσης πολύ γρήγορα σύντομα να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες προσωπικές ή οικογενειακές έχουν. Σήμερα ο λαός της πόλης μας γιορτάζει μαζί με την Εκκλησία την προστάτητα της πόλης, την Αγία Κατερίνα. Η ιστορία της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του ναού της Αγίας Κατερίνας. Εύχομαι σε όλους μας να παίρνουμε πίστη από την Εκκλησία και την προστάτηδα την Αγία Κατερίνη, διότι είμαστε σε μία περίοδο που θα πρέπει να δυναμώσουμε τις ψυχικές μας δυνάμεις για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Με την όποια προσέγγιση έχει ο καθένας στην θρησκεία, θεωρώ ότι η κοινωνία μας και όλα τα κοινωνικά δρόμενα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μαζί της. Πρέπει λοιπόν, ξεκινώντας από αυτή τη λογική, να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε ακόμη περισσότερο κοινωνικά με οτιδήποτε εκφράζεται μέσα από τον εκκλησιαστικό θεσμό, διότι αυτό σίγουρα και ψυχικά θα μας δυναμώσει, αλλά και θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Δεν θα ήθελα να κλείσω μυρολατρικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βάζουμε στόχους και με την πίστη την οποία έχει ο καθένας να αντλεί δύναμη από αυτή την πίστη για να πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους. Χρόνια πολλά και πάλι, και εύχομαι του χρόνου να έχουμε καλύτερες ειδήσεις για την πόλη μας, για την Ελλάδα μας, για την κοινωνία μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, θα θέλαμε και τις δικές σας ευχές για τη σιτία που γιορτάζει σήμερα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τη σιτία. Γιορτάζει η πόλη, γιορτάζουν οι άνθρωποι, γιορτάζουν οι Κατερίνες. Χρόνια πολλά σε όλους. Σε μια ιδιαίτερη και κρίσιμη συγκυρία, όπου οι καιροί απαιτούν περισσότερη αλληλεγγύη, μεγαλύτερη ανθρώπινη προσέγγιση, και αυτό πραγματικά μας το προσφέρει, ειδικά αυτές τις μέρες, τέτοιες μέρες, η ελληνοορθόδοξη παράδοση. Με στοιχεία συνοχής μέσα από αυτές τις μέρες, μέσα από αυτή τη γιορτή, αποφασίζουμε να προχωρήσουμε μέσα από τις δυσκολίες, με ελπίδα, με κουράγιο, για να βγούμε από την κρίση, να βγούμε από τα διέξοδα, να περάσουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα, μια Ελλάδα που θα προσφέρει στους ανθρώπους και θα μπει ένα ανάχωμα επιτέλους απέναντι σε αυτούς που θεωρούνται οι εύκολοι στόχοι, δηλαδή οι φτωχοί και οι αδύναμοι, και να αναζητηθούν πολιτικές συγκρούσεις
που θα δώσουν τη δυνατότητα στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας, στη δημιουργία νέου πλούτου, ενός πλούτου που για πάρα πολλά χρόνια, μέσα και από τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, ενθυλακωνόταν σε ανθρώπους ή σε φορείς οι οποίοι επιδίωκαν πάντα το εύκολο κέρδος. Μέσα σε αυτή λοιπόν την πορεία και να εμπνευστούμε από αυτή τη μέρα, πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μας να συγκρουστούμε με τα κακώς κείμενα, αλλά και να αποκτήσουμε σαν Έλληνες πολίτες τη δική μας αυτοσυνειδησία. Μια αυτοσυνειδησία που έχει να κάνει με την προτίμηση του δικού μας τόπου, του κάθε τόπου, την προτίμηση των δικών μας προϊόντων, τη στήριξη της παράδοσής μας, της προσφοράς μας. Όλα αυτά, επειδή ακριβώς είμαστε πλούσιος τόπος, δεν είμαστε φτωχός τόπος, εάν μπούσε μια τακτοποίηση, αλλά λειτουργήσουν και οι θεσμικοί εκφραστές αυτού του τόπου και της πατρίδας μας γενικότερα, νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε για μια καλύτερη πορεία, για ένα καλύτερο αύριο και για τον τόπο, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο και που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Χρόνια πολλά σε όλους. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε και τις δικές σας ευχές για τη γιορτή της Αγίας Εκατερίνης εδώ στη Σιτία. Η πάντημη συμμετοχή στη μεγάλη αυτή γιορτή της Πολιούχου και Προστάτως Αγίας Εκατερίνης μας διαβεβαιώνει ότι όντως η Αγία προστατεύει και βοηθεί. Είναι μια μεγάλη γιορτή και ευχόμαστε αυτός ο τόπος να δει καλύτερες μέρες, ο λαός μας που είναι ευσεβής να έχει πρότυπο στη ζωή του τα αγωνίσματα των Αγίων Μαρτύρων μας που αγωνίστηκαν για την πίστη μας, και οφείλουμε εμείς να κρατούμε αυτή τη μακραίωνη παράδοση και ιδιαίτερα αυτές οι συνάξεις της Εκκλησίας μας που συμβάλλουν στην συνοχή της συλλογίας αλλά και στην πνευματική της προαγωγή. Εύχομαι η χάρτη να βοηθήσει και να λυθεί το πρόβλημα του νοσοκομείου μας, γιατί είναι απαραίτητο, και στην υγεία έχουμε μέρος και όλοι μαζί. Είναι το πιο υψηλό αγαθό που ο Θεός δίδει στον άνθρωπο και οφείλουμε να το διατηρήσουμε, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε σε αυτό το νευραλγικό τομέα και σε αυτόν τον υγιή πνεύμα της κοινωνίας μας. Καλή επιτυχία εύχομαι και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, κύριε Πλακητάκη, θα θέλαμε και τις δικές σας ευχές για τη σημερινή γιορτή της Σιτίας. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την τοπική μας κοινωνία, η γιορτή της Αγίας Εκατερίνης, της οποίας και την ευλογία αλλά και τη δύναμη και τη αισιοδοξία προσδοκούμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Αύριο είναι μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα πιστοποιήσει και στην πράξη τις θυσίες του ελληνικού λαού και θα σηματοδοτήσει την αρχή της ανάκαμψης. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όμως είμαστε πεπισμένοι και αποφασισμένοι να τα αλλάξουμε όλα. Η οικονομία από το 2013 θα περάσει σε θετικό πρόσημο. Έμφασή μας το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δοθεί στις αποκρατικοποιήσεις, στην εκμετάλλευση της κινητής και ατίνητης περιουσίας του δημοσίου, στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, και πιστεύω ακράδαντα ότι και σαν κοινωνία και σαν Ελλήνες μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρκεί βεβαίως να αλλάξουμε τις δομές της οικονομίας, της κοινωνίας, του επιχειρήν, και είμαι πεπισμένος ότι σε αυτή την κρίσιμη ώρα αυτό που προέχει και οφείλουμε να διαφυλάξουμε όλοι είναι η κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό και πρώτο μας μέλημα
Εφόσον βέβαια πάμε και σε πλεονασματικούς προπολογισμούς, σε πρωτογενή δηλαδή προβλάσματα, είναι να αποκαταστήσουμε τους οικονομικά και κοινωνικά ανίσχυρους συμπολίτες μας. Και βεβαίως μέσα από την καλυτέρευση των δικτών της οικονομίας μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας τα φέρνουν δύσκολα. Γνωρίζω επίσης ότι πολλά από τα μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε είναι κοινωνικά άδικα. Όμως προέχει η διαφύλαξη της σταθερής πορείας της χώρας μας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ευρώ. Και βεβαίως η εικόνα της χώρας μας έχει αλλάξει. Και αυτό το πιστοποιούν πλέον και οι εταίροι μας, αλλά και οι δανειστές μας. Ως ανήμερα της γιορτής Αγίας Κατερίνης πραγματοποιείται την ετήσια εκδήλωση εδώ στο Λεωγραφικό Μουσείο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τι περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση, για ποιο λόγο γίνεται κάθε χρόνο. Αυτή η εκδήλωση έχει καθιερωθεί από το καταστατικό. Κάθε χρόνο της Αγίας Εκατερίνης, ο Προοδευτικός Σύλλογος Σιτίας, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, στον οποίο ανοίγει και είναι δημιούργημά του το Λεωγραφικό Μουσείο που βλέπετε, ανοίγει τις αίθουσές του και υποδέχεται κόσμο για να μας δει, να δει ποιοι είμαστε, τι κάνουμε κτλ. Και ό,τι απορία έχει και ό,τι θέλει να μας αναρωτήσει, είναι η μέρα αυτή η πιο κατάλληλη, γιατί είμαστε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ πέρα. Δεν είμαι μόνο εγώ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Λέμε κάθε χρόνο για το μουσείο, το οποίο είναι το κύριο έργο μας, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, και το οποίο προσπαθούμε να πλουτίσουμε και να το κάνουμε πιο μεγάλο. Ο χώρος βέβαια δεν είναι αρκετός, αυτά τα δωμάτια που υπάρχουν τα έχουμε ήδη γεμίσει. Έτσι, επειδή θέλουμε να κάνουμε το παλιό, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι να αναβιώσουμε ή να δείξουμε πώς ήταν τα παλιά, τα επαγγέλματα κατά το πλείστον, οι παλιές ύλες που είχε ο κόσμος και ντυνότανε, το μαλλί, το λινάρι, το βαμβάκι κλπ. Τώρα σκεφτήκαμε για το παλιό σχολείο, την αίθουσα του παλιού σχολείου. Τα παλιά σχολεία όπου υπήρχαν στα χωριά έχουν εντελώς ερημώσει και τα πράγματα κάθε μέρα και εξαφανίζονται. Έτσι βρήκαμε τα θρανία, τα οποία είναι πολύ παλιά πράγματα, στο Δημοτικό Σχολείο του Σκορδίλου. Τα φέραμε λοιπόν εδώ πέρα και τα βάλαμε σε αυτή την αίθουσα, η οποία την είχαμε προορίσει για γραφείο του συλλόγου, να σας πω την αλήθεια, αλλά επειδή δεν χωρούσανε, δεν αναδεικνυότανε όπου αλλού και να τα βάζαμε, τα κάναμε σε ξεχωριστή αίθουσα και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα το πλουτίσουμε, να το κάνουμε ολόκληρο. Δηλαδή λείπει ο πίνακας, η έδρα, λείπουν διάφορα πράγματα, αλλά ας ξεκινήσει κάτι και σιγά σιγά στην πορεία θα τακτοποιηθεί, ελπίζω. Κατά τα άλλα, και το άλλο μουσείο και οι υπόλοιπες αίθουσες πλουτίζονται καθημερινά, γιατί ο κόσμος το εμπιστεύεται και δίνει τα αντικείμενα, τα πολύτιμά του, και τα πλουτίζουμε συνέχεια και τις άλλες αίθουσες. Και άλλες δραστηριότητες, επίσης, ό,τι μπορεί ο Σύλλογος, όπως παραδείγματος χάρη, θεωρώ σημαντικό να πούμε εδώ, ότι προσπαθήσαμε η στήλη, αυτή μια μεγάλη πλάκα που είναι ενδυσισμένη στη Μονή το Πλού και μάθαμε ότι ήταν η Συμφωνία των Μαγνήτων από την Ήτανο, είπαμε να βρούμε πού είναι το original, να το φωτοτυπήσουμε, να το φωτογραφίσουμε έστω. Η προσπάθεια ξεκίνησε με την ιδέα, με την εντύπωση, με την πεποίθηση μάλλον, ότι ήταν στην Ασία. Ήταν σε μια πόλη της Μαγνησίας, της Μικράς Ασίας, όπως γράφουν τα κείμενα που είχαμε. Τελικά ρωτώντας και προσπαθώντας, μάθαμε ότι ήταν στο Μουσείο του Βερολίνου. Προσπαθήσαμε πράγματι και φέραμε μια φωτογραφία, δεν ήταν και τόσο εύκολο, τελικά όμως πήραμε μια φωτογραφία, ήδη θα τη δείτε μεγενθυμένη εδώ πέρα, την έχουμε εντυχήσει και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε λίγο την ιστορία μας. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και άλλες τέτοιες προσπάθειες να αναδείξουμε διάφορα πράγματα, γιατί το μουσείο δεν είναι μόνο λαογραφικό. Από το καταστατικό είναι ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Σιτίας. Και το κομμάτι το ιστορικό δεν έχει και πολύ προβληθεί. Δεν είναι και εύκολο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε.